Λοιπόν, έχουμε δύο ομάδες. Τον πρώτο με τον τρίτο. Τέταρτο ήστερε. Ωραία. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε το λάθος που έκανε στην Τούμπα. Τι λάθος έκανε στην Τούμπα ο Ολυμπιακός? Έπαιξε τον ΠΑΟΚ, θα ρίξει και έπαιζε με την Δραπετσόνα. Δηλαδή δεν τον υπολόγισε καθόλου. Και ο Βαλμπουένα μέσα και ο Φορτούνης μέσα, δύο χαφ. Έχασε το κέντρο, του κάνει πρέσινγκ ο ΠΑΟΚ ψηλά και του δημιούργησε ένα κάρο καταστάσεις. Και ήταν άδικο το αποτέλεσμα στην Τούμπα. Έρχεται εδώ στο Καραϊσκάκι και λέει το εξής. Εγώ σέβομαι τον αντίπαλό μου, πάω για δύο αποτελέσματα. Και η ισοπαλία να φέρω, δεν θέλω να το χάσω το μάτς, δεν είμαι στα πολύ καλά μου και βάζω τρία χαφ. Βάζω και τον Καμαρά, τον Μπουχαλάκι κοντά στα στόπερ, από τα δύο που είναι αργά, δεν τον πάω σε πολλά μέτρα απάνω να τον ανεβάσω. Έχω και δύο οχτάρια, τον Καμαρά και τον Εμβιλά που είναι εξαροχτάρι, τον Καμαρά τον έχω σε οχτάρο δεκάρι. Έχω τον ένα τον εξτρέμ από τη μια μεριά αριστερά και βάζω τύπη στο Φορτούνι δεξιά για να έρχεται να γίνεται τέταρτος στον χώρο του κέντρου και να πάρω ακόμα περισσότερο υπεροχή. Να πάω την μπάλα από τον άξονα. Είναι δεδομένο ότι αν ξαναδείτε το παιχνίδι από την αρχή, ότι ο Ολυμπιακός πήγαινε το παιχνίδι προς τον άξονα. Ο χειρότερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Φορτούνης. Όπως ο χειρότερος παίκτης το ίδιο τρίκ έκανε και στην Τούμπα με τον Μάταλο, ο προπονητής της ΑΕΚ ο Χιμένεθ. Και εκεί δεν τράβηξαν. Δηλαδή το τρίκ που κάνει με τον τρίτο χαφ και τέταρτο το Φορτούνη. Έχει σε κακή μέρα, σε κακό φεγγάρι το Φορτούνι. Ο ΠΑΟΚ, χωρίς καθαρό αμυντικό χαφ, φωνάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, δύο χρόνια. Και το πρωί με τον Νίκο Κοντοπουλιανό, και εγώ μόνος, γιατί άλλος δεν βλέπει το μεσημέρι. Λοιπόν, έβλεπε. Για κάνω. Φωνάζουμε, μάλιστα ο Κουλιανός που έχει χρυσά μπιτμπουλ, χαφ, 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 φωνάζει. Ξυπνάει το πρωί, πάει να πάρει τη ρόπιτα, του λέει η γκόμενα, παρακαλώ τι θέλετε, χαφ, 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 χαφ. Λέει δεν έχουμε τέτοιο γλυκό. Θέλει χαφ και έχει δίκιο. Δηλαδή για χαφ παίζει με δύο. Παίζει με τον Αγκούστο, ο οποίος το παιδί δεν κόβει, θέλει να φύγει κιόλας. Και με τον άλλο τον Εκαντουρί, ο οποίος ο Εκαντουρί είναι περισσότερο οχτάρι το παιδί. Ωραία. Και έχει τον Λουάρντα εννιάρι δίπλα κοντά στον, πώς τον λένε, στον Κρίμπτης. Δηλαδή τα χαφ του Ολυμπιακού είναι ένας παραπάνω. Συν το γεγονός ότι τραβάει το Φορτούνι σαν τέταρτο από εκεί που δεν τραβάει και του πέμπτο και του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πάει να παίξει ένα κατακτητικό κομμάτι, ανεβαίνει ψηλά, κάνει κάποιο υποτυπώδης pressing, κερδίζει μπάλες, κάνει δύο-τρεις ευκαιρίες, αλλά εκεί δεν έρχεται τον γκολ. Όπως είπε ο Χατζηνάκος προηγουμένως, γιατί είμαστε μια ομάδα, εκεί πρέπει να κάνει τον γκολ. Θα το κάνει τον γκολ μετά, αρχίζει και σημαζεύεται. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ η τετράδα του στην άμυνα ήταν στο Καραϊσκάκι μέσα, χωρίς κόφτη, 10 μέτρα, 7 μέτρα κάτω από το κέντρο. Πάρα πολύ ψηλά. Μα πάρα πολύ ψηλά. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ότι πήρε τέτοια ρίσκα ο ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε να πέφτει ο Ελκαντουρί, άρχισε να πέφτει το κέντρο του ΠΑΟΚ, ο Αγκούστο, και πήρε από τον άξονα Ολυμπιακός αυτό που πήρε και ήταν φυσιολογικό να το πάρει. Στο 1-0 κάνει και τις μαλακίες, τις αλλαγές ο προπονητής του ΠΑΟΚ, βγάζει φορ, βάζει φορ και μόλις τρώει το δεύτερο γκολ, κάνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνει. Με έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ο Τζόλης με τα καλά πόδια και ο Ζίβκοβιτς, κάτι το οποίο έκανε ακίνδυνο τον. Όσες φορές έχει παίξει ο Τζόλης δεξιά, ήταν πάρα πολύ ακίνδυνος. Πάρα πολύ ακίνδυνος. Μου έκανε αρνητική εντύπωση η όλη ιστορία. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, το σκόρ είναι παραπάνω από ό,τι έπρεπε να είναι. Και φυσικά εμείς, κάνοντας μια τίμια κριτική, έχουμε πει. Δεν έχει αριστερό μπακ. Είδατε τα χάλια του αριστερού μπακ του ΠΑΟΚ σήμερα. Είπαμε για στόπερ γιατί με τον Ίγνασον μόνο δεν βγαίνει ο Βαρέλα, γέρασε ο Κρέσπο, γέρασε. Και το σπουδαιότερο, δεν υπάρχει εξάρι στον ΠΑΟΚ να κόβει για τέτοια μάτς. Στα αυτά τα μάτς, ή θα πας με τρία χαφ οχτάρια, ή θα πας με ένα εξάρι, ένα οχτάρι και ένα δεκάρι, κάτι το οποίο δεν το έχεις. Άρα πήρε περισσότερα ρίσκα ο ΠΑΟΚ, ανέβασε περισσότερα πάνω τις γραμμές και σεβάστηκε κατά κάποιο τρόπο, σεβάστηκε σε εισαγωγικά λιγότερο τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός. Τον μέτρησε πολύ παραπάνω, φυλάχτηκε περισσότερο, έχοντας και την εικόνα του παιχνιδιού στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα, εκεί όπου έκανε λάθος προσέγγιση ο Ολυμπιακός και άδικα δεν έχασε το παιχνίδι εκεί. Λοιπόν, δίκαιο το αποτέλεσμα, άδικο το σκορ, πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ και στο αγωνιστικό κομμάτι το μεσομεντικό και στις αλλαγές του προπονητή, καθώς η μία ομάδα έχει προπονητή και η άλλη έχει έναν προπονητή ο οποίος ακόμα μαθαίνει στην πλάτη του ΠΑΟΚ. Αν θέλετε τον Καρσία να τον έχετε να μαθαίνει στην πλάτη του ΠΑΟΚ, πάρτε τον, χαρείτε τον, κρατήστε τον για άλλη μια χρονιά, αλλά να ξέρετε
ότι θα έρχεται ο Χιμένεθ με τρίκ, θα έρχεται με τακτική ο άλλος, ο προπονητής, ακόμα και ο Μάτζιος, και θα του παίρνει τα παιχνίδια. Άλλο η αγάπη μου για κάποιον, και άλλο τον πάρω συνέδριο ή συνεργάτη για τη δουλειά μου. Εκεί μπορεί να χαλάσει και φιλία, έτσι. Για χαρά.